Όλα εκείνα τα οποία θα θέλαμε να γίνουν είναι ήδη δρομολογημένα και θα τα δούμε πολύ σύντομα να εξελίσσονται. Εξωγοντάτη, κυρία Πρόεδρε, σαν σήμερα, μάλλον στις 15 Μαρτίου 1943, αναχώρησε από εδώ ο πρώτος σειρμός για το Auschwitz Birkenau. Μεταφέρθηκαν σε βαγόνια που βάζανε τα ζώα 2.800 κάτοικοι του Βαρόνου Χίρς. Ο οικισμός του Βαρόνου Χίρς είναι απέναντι. Στην πλειοψηφία τους ήταν παιδιά, χείρες, γέροι. Όλοι αυτοί πήγανε στο Auschwitz Birkenau. Εκεί οδηγήθηκαν κατευθείαν στα κρεματόρια, στους θαλάμους αερίων και εξοντώθηκαν. Αυτή η αλυσίδα των γεγονότων επανελήφθηκε 19 φορές μέχρι τον Αύγουστο. Η Ισραηλική κοινότητα Θεσσαλονίκης δυστυχώς έχασε το 97% των μυαλών της. 50.000 ευρώ οι άνθρωποι πλήρωσαν εισιτήρια για να επιβιβαστούν στα τρένα που θα τους πήγαιναν στο θάνατο. Αγόρασαν σλότι γιατί θα πήγαιναν να δουλέψουν στην Πολωνία. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν ήταν έτσι. Τώρα έχουν περάσει 80 χρόνια, η μνήμη των γεγονότων μας φέρνουν εδώ και έχουμε όλοι ένα βαρύ φορτίο και δεν γίνεται ελαφρύτερο με το πέρασμα των χρόνων. Θυμόμαστε και τιμούμε τη μνήμη όσων εξοντώθηκαν. Θυμόμαστε όσα οδήγησαν στην οξόντωση των 6 εκατομμυρίων Εβραίων και βεβαίως των 50.000 Ελλήνων Εβραίων σε